Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο πιο ιδιαίτερο και συγκινητικό ξεπακετάρισμα που έχω κάνει ποτέ στο κανάλι μου, καθώς αυτό εδώ πέρα το μικρό πακέτο δεν έρχεται από κάποιο κατάστημα Kivon, έρχεται από έναν συνδρομητή από τη Λευκωσία, τον Αλέξη, και περιέχει τον Uxin 3x3 μαζί με ένα γράμμα. Πρέπει να πω ότι το γράμμα το έχω ήδη διαβάσει, γιατί ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και δεν μπορούσα να κρατηθώ. Και θα πάω στον Kivon αμέσως μετά. Αφού πρώτα σας διαβάσω τι λέει το γράμμα, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ συγκινητικό και θα ήθελα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, το γράμμα είναι αυτό εδώ. Δάσκαλε και σύμβουλε Κώστα, σου έστειλα έναν Uxin 3x3 για να σε ευχαριστήσω για τα βίντεο που έκανες και με βοήθησες, tutorials, ξεπακεταρίσματα, cubing news κτλ. Και που μου έμαθες στην αρχή πώς να λύνω τον Kivon. Το cubing έγινε μία μόδα στην τάξη μου. Όλοι οι φίλοι μου έχουν έναν τουλάχιστον Kivon. Συγγνώμη που διαβάζω έτσι, αλλά είναι η κάμερα μπροστά μου και δεν τα βλέπω καλά. Επίσης η μαμά μου είναι ευτυχισμένη γιατί από τότε δεν παίζω ηλεκτρονικά παιχνίδια και περνάω το χρόνο μου cubing. Τα διαλύματα συζητάμε με τους μαθητές μου για το ποιους κύβους να πάρουμε, για τους χρόνους μας, καθώς επίσης και για διάφορους τρόπους λύσης. Τέλος, θα ήθελα να ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ και να σε ρωτήσω αν γίνεται να κάνεις review σε αυτό το Kivon, γιατί σκέφτομαι να τον αγοράσω. Ο μαθητής σου Αλέξης. Λοιπόν, καταρχάς Αλέξη, να σε ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου πάρα πολύ και που μπήκε στον κόπο να μου στείλεις και ένα Kivon και προφανώς να μου γράψεις αυτό το πάρα πολύ συγκινητικό γράμμα. Και θέλω και κυρίως να σε ευχαριστήσω, γιατί είναι η πρώτη φορά που κάποιος μου στείλει ένα φυσικό γράμμα. Δεν ξέρω, είναι πολύ συγκινητικό το να ξέρεις ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος σου έστειλε ένα γράμμα στο οποίο ευχαριστεί για κάτι που φτιάχνεις, όπως είναι αυτά τα βίντεο, και αλήθεια είναι πολύ συγκινητικό. Δεν μπορώ να βρω κάποια άλλη λέξη. Εύχομαι κάποια στιγμή να έρθεις στην Ελλάδα, ίσως για κάποιο διαγωνισμό ή για οποιονδήποτε λόγο, και να καταφέρω και να σε γνωρίσω. Να είσαι καλά, εννοείται πως θα κάνω κριτική πάνω σε αυτό το Kivon. Και επίσης θα ήθελα να πω σε όλη σου την τάξη, εφόσον παίζετε όλοι από ό,τι κατάλαβα με τον Kivon, καλή τύχη με τους χρόνους σας, με τα ρεκόρ σας και καλή συνέχεια στο cubing. Και θα πάω να ρίξω μια πρώτη ματιά στον Uxin 3x3, που δεν είναι ο Fire που βγήκε τώρα πρόσφατα, που είναι ένας πιο φτηνός Kivon, είναι ο πρώτος Uxin με τον οποίο είχε γίνει και το ρεκόρ. Λοιπόν, υπάρχει ένα κλασικό βιβλιαράκι οδηγιών, τέλος πάντων αυτό θα αφήσω στην άκρη και θα πάω στον ίδιο τον Kivon. Καταρχάς από αυτοκόλλητα μάλλον έχει τις αποχρώσεις της Mogyu, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου κακό, ειδικά αν έχουν και την ποιότητα της Mogyu. Εξωτερικά μοιάζει με κάποιον Kivon της Guns. Έχει επίσης κάτι μικρά κίτρινα σημάδια πάνω στα αυτοκόλλητα, τα οποία δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Ο Kivon από ό,τι νιώθω δεν έχει λιπαντικό ή απλά έχει μείνει τόσο καιρό μέσα στο κουτάκι του που είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Όμως γυρίζει πολύ όμορφα. Ήδη με το που τον έβγαλα από το κουτί του κόβει εύκολα 45 μοίρες και παραπάνω από 45 μοίρες, το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό για ένα Kivon. Άκυρο, έχει λιπαντικό μέσα, απλά έχει πάρα πολύ καιρό να γυρίσει αυτός ο Kivon, οπότε λογικό είναι. Είναι πάρα πολύ μαλακός στο πώς γυρίζει, πράγμα το οποίο μου αρέσει πάντα σε έναν Kivon. Είναι γρήγορος. Θυμίζει κάπως τον Aolong, αν και μου φαίνεται κάπως πιο αέρινος και πολύ πιο ωραίος βγαίνοντας από το κουτί, καθώς τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία ο δικός μου Aolong χρειάστηκε τουλάχιστον 200 λύσεις μέχρι να βλέπετε, ενώ αυτός είναι ήδη μια χαρά, το οποίο είναι πολύ θετικό, γιατί υποθέτω μετά από μερικές λύσεις ήταν ακόμα καλύτερος. Επλέον έχει εξαιρετική αυτόματη ευθυγράμμιση αντίστροφα. Θα μπορούσα να πω ότι είναι σχεδόν εφάμιλη του Guns 356. Όχι, είναι εφάμιλη. Ίσως να είναι ελάχιστα χειρότερη. Τέλος πάντων, δεν έχω κάτι άλλο να πω για τον Kivon, εκτός από το ότι ήδη μου φαίνεται πάρα πολύ καλός έτσι όπως είναι. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω σε αυτό το βίντεο εκτός από ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αλήθεια μου, με κινητοποιεί πολύ στο να συνεχίσω να κάνω βίντεο σχετικά με το cubing, διότι μου δείχνει ότι υπάρχουν άτομα τα οποία βλέπουν τη δουλειά που κάνω και μάλιστα τους αρέσει. Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Και μόλις τελειώσω με την κριτική του 5x5 του Uxin, σου υπόσχομαι πως η αμέσως επόμενη κριτική θα είναι γι' αυτόν εδώ πέρα τον Kivon. Να είστε όλοι σας καλά, καλό cubing, και θα προσπαθήσω τώρα μέσα στα Χριστούγεννα να είμαι όσο πιο ενεργός μπορώ σχετικά με το cubing, παρόλο που έχω αρκετά διαβάσματα λόγω της σχολής. Να είστε όλοι σας καλά.